Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σάββατο 19 Ιουνίου σήμερα. Καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του θανάτου της 37χρονης εγγύου στην Αλεξανδρούπολη. Καθηγητής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο συμμετέχει στην προανάκριση. 166,7 εκατομμύρια ευρώ χορηγεί άμεσα η Κομισιόν για το έργο του LNG στην Αλεξανδρούπολη. Ποια η πορεία του έργου? Τηλεφωνική απάτη σε χωριό του Εύρου. Δράστης προσποιούμενος γιατρό απέσπασε από ηλικιωμένη 2.000 ευρώ. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του θανάτου της 37χρονης εγγύου και του εμβρίου που κυροφορούσε. Δύο μήνες μετά ορίστηκε πραγματογνώμονας, ο οποίος είναι καθηγητής μαιευτικής γυναικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καλείται να απαντήσει σε 18 ερωτήματα προκειμένου να εξυπηρετηθεί η διαδικασία της προανάκρισης. Δύο μήνες μετά τον θάνατο της 37χρονης εγγύου και του εμβρίου που κυοφορούσε σε θάλαμο του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, το θέμα που έχει κάνει τον γύρο των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι νομικές διαδικασίες δεν έχουν πάψει να εξελίσσονται. Έτσι, στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί υπό Διεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης, κρίθηκε απαραίτητη η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Σύμφωνα με το reporter.gr, την διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης ανέλαβε διοριστής πραγματογνώμων από το σχετικό Μητρό, ο οποίος είναι καθηγητής μαιευτικής γυναικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο πραγματογνώμων καλείται να ολοκληρώσει την έκθεσή του εντός 15 ημερών, με την έναρξη της προθεσμίας να τοποθετείται στις 19 Ιουνίου του 2021. Εν τω μεταξύ, την περασμένη Παρασκευή ξεκίνησε η πειθαρχική διαδικασία εντός του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης και σε αυτήν συμμετέχουν όλοι και όλες οι εμπλεκόμενοι την μοιραία νύχτα. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Reporter, καταθέσεις λαμβάνονται από όλους και όλες όσοι ασχολήθηκαν με την 37χρονη κατά τη διάρκεια της εισαγωγής και της νοσηλείας της στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Το επόμενο βήμα θα είναι η μεταφορά της υπόθεσης στις δικαστικές αίθουσες κατόπιν των νομικών ενεργειών που έχει κάνει η οικογένεια της εγκλειπούσης. Την 3η 22 Ιουνίου ολοκληρώνονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων, ενώ σήμερα στα εξεταστικά κέντρα προσήλθαν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ για να εξεταστούν σε μαθήματα της ειδικότητάς τους. Έγραψαν ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας ήταν τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στην Αλεξανδρούπολη. Βρέθηκαν νωρίς το πρωί στο δεύτερο ΕΠΑΛ, το οποίο αποτελεί και το μοναδικό εξεταστικό κέντρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην πρωτεύουσα του Εύρου. Έγραφα γεωπονία, βιολογική γεωργία, γράψαμε καλά. Καλά προσωπικά, τα υπόλοιπα παιδιά δεν ξέρω τι έγραψαν. Ήταν εύκολα τα θέματα, γενικά είναι πολύ εύκολα τα θέματα και σε μαθηματικά και στην έκθεση, αλλά θα ανεβούν οι βάσεις, έχω ακούσει, οπότε δεν αγχωνόμαστε. Τα μισά παιδιά έγραψαν υγεία, τα άλλα παιδιά έγραψαν γεωπονία, τα άλλα παιδιά έγραψαν πληροφορική. Είμαστε ξεχωριστό σχολείο, οπότε γράφουμε ξεχωριστά. Την Τρίτη, οι πανελλαδικές ολοκληρώνονται με τα μαθήματα ιστορίας, φυσικής και οικονομίας για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, ενώ οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζουν τις εξετάσεις την 5η 24 Ιουνίου με υγιεινή, προγραμματισμό υπολογιστών, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Και πώς το πήγες? Θα δείξει, δεν ξέρω. Ήταν μέτριο τα θέματα, δεν ήταν πολύ εύκολα, αλλά ούτε πολύ δύσκολα. Ήθελε καλό διάβασμα. Πού θέλεις να περάσεις? Θέλω στα σώματα. Στρατό, αστυνομία, εκεί. Η μέχρι στιγμής απόδοσή σου έτσι σε φτάνει κοντά στο στόχο? Θα δείξει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, θα δείξει και στο τελευταίο μάθημα. Εκεί θα έχω καταλήξει. Mm-hmm. Χαίρεσαι που τέλει. Νομίζω γράφετε ένα ακόμα μάθημα. Ναι, ένα ακόμα τελευταίο. Υγιεινή γράφουμε. Τετάρτη. Ναι, την Πέμπτη. Την Πέμπτη. Πώς νιώθεις που τελειώνουν τα μαθήματα? Νιώθω ανακούφιση, αλλά ταυτόχρονα νιώθω και άγχος. Γιατί μέχρι να βγουν οι βάσεις και τα λοιπά, αν θα έχω περάσει. Οπότε είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Η προετοιμασία σου έτσι για τις πανελλαδικές πώς ήταν? Ήταν δύσκολη, διάβαζες ή ένα πρόγραμμα? Είχε πολλά σκαμπανεβάσματα το πρόγραμμα λόγω του κορονοϊού και όλα αυτά που είχαν συμβεί. Αλλά γενικά δεν μπορώ να πω ότι ήταν πολύ δύσκολα.
Και τι είχα και την υποστήριξη των φίλων μου και των γονιών μου, οπότε κύλησε σχετικά ομαλά. Τα θέματα ήταν εύκολα σχετικά. Η αλήθεια είναι τα περίμενα λίγο πιο δύσκολα, αλλά εντάξει. Τι έγραφε σήμερα εσύ? Αρχές οικονομικής θεωρίας. Πώς, έγραψες καλά? Ναι, είμαι πολύ ικανοποιημένη, ναι. Πού θες να περάσεις? Ο πρώτος μου στόχος είναι αεροπορία. Αυτό. Μέχρι στιγμής πώς ήταν η απόδοσή σου στα υπόλοιπα? Στην έκθεση τα πήγα πολύ καλά, στα μαθηματικά μέτρια. Ήταν πιο δύσκολα τα θέματα και σε αυτό είμαι αρκετά ικανοποιημένη. Και την Πέμπτη τι γράφεις? Αρχές οργάνωσης διοίκησης επιχειρήσεων. Είναι ένα δύσκολο μάθημα ή τελειώνει? Εντάξει, ναι, απλά έχει αρκετή θεωρία, όχι τόσο ασκήσεις. Εντάξει, το έχουμε. Αεροπορία, γιατί επέλεξες το θέμα, επαγγελματική αποκατάσταση? Ναι, γι' αυτό και επειδή είναι το μόνο που μπορώ να πιάσω με το ύψος μου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις ολοκληρώνονται στις 22 Ιουνίου για γενικά λύκεια και στις 28 για τα επαγγελματικά. Θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα με πρώτο τα αγγλικά στις 29 Ιουνίου. Η εξέταση και των ειδικών μαθημάτων ολοκληρώνεται στις 9 Ιουλίου. Επόμενο βήμα για τους υποψήφιους είναι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και έπειτα η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Με την άμεση χορήγηση 166,7 εκατομμυρίων ευρώ, η Κομισιόν στηρίζει την κατασκευή του νέου τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Ο τερματικός σταθμός αναμένεται να βελτιώσει την ασφάλεια του εφοδιασμού όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τη Βουλγαρία αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς θα αποτελέσει μια νέα πιθανή πηγή ενέργειας που τροφοδοτεί τη διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις το πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής κυβέρνησης ύψους 166,7 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή ενός νέου τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Το έργο θα συμβάλλει στην ασφάλεια και την διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ελλάδα και γενικότερα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, χωρίς να στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό. Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Μαργαρέτε Βεστάγκερ, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, ανέφερε ότι ο νέος τερματικός σταθμός της Αλεξανδρούπολης θα βελτιώσει τον εφοδιασμό και την υποδομή φυσικού αερίου όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Ελλάδα γνωστοποίησε στην Επιτροπή τα σχέδιά της να υποστηρίξει την κατασκευή ενός νέου τερματικού σταθμού LNG στην Αλεξανδρούπολη, που θα αποτελείται από μια μονάδα αποθήκευσης και αεριοποίησης για την λήψη, αποθήκευση και επανεριοποίηση του LNG, συμπληρωμένο από μόνιμες υπεράκτιες εγκαταστάσεις όπως σύστημα πρόσδεσης καθώς και ένα σύστημα υποθαλάσσιων και χερσαίων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου που θα συνδέει το FSRU με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου της Ελλάδας. Ο τερματικός σταθμός αναμένεται να βελτιώσει την ασφάλεια του εφοδιασμού όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τη Βουλγαρία, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς θα αποτελέσει μια νέα πιθανή πηγή ενέργειας που τροφοδοτεί τη διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο τερματικός σταθμός LNG θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για υδρογόνο και ότι το έργο θα συμβάλλει σε ένα καθαρότερο ενεργειακό μείγμα μέσω της αυξημένης χρήσης αερίου αντί για άνθρακα. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ελληνικό δημόσιο χρησιμοποιώντας ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Ιδίως κεφάλαια που ελέγχονται απευθείας από την Ελλάδα στο πλαίσιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης για την Ανάπτυξη 2014-2020. Η υποστήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης ύψους 166,7 εκατομμυρίων ευρώ. Δικαιούχος της ενίσχυσης είναι η Gas Trade, η εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο Ελληνικός Φορέας Φυσικού Αερίου, ΔΕΠΑ δηλαδή, και ο Βουλγαρικός Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Αερίου. Η Gas Trade θα είναι ο υποστηρικτής και ο χειριστής του νέου τερματικού σταθμού. Παραμένουμε στο θέμα μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Κωστή Συφναίο, τον αντιπρόεδρο της Gas Trade. Κύριε Συφναίο, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Χονδρόπουλε. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκληση για το κεντρικό μας δελτίο. Πολλές οι εξελίξεις τώρα τελευταία. Έχουμε τα 166,7 εκατομμύρια ευρώ, την άμεση επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα να σας ρωτήσουμε λοιπόν να μας εξηγήσετε τώρα μετά την έγκριση ενός τόσο μεγάλου ποσού από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπαίνει το έργο πλέον στην τελική ευθεία για την υλοποίησή του? Να καλησπερίσω και τους τηλεθεατές σας. Βεβαίως. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την περιμέναμε εδώ και αρκετό καιρό. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την έγκρισή της.
Και αυτά τα χρήματα θα προέρχουν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, χρηματοδότηση, το ΕΣΠΑ δηλαδή. Ήταν, θα έλεγα, το τελευταίο ορόσημο που έμενε για να ολοκληρωθεί, για να πλέον να έχουμε, να είμαστε σίγουροι για την υλοποίηση της επένδυσης. Πλέον μέσα στον επόμενο 1,5 μήνα εκτιμούμε ότι θα λάβουμε την τελική επενδυτική απόφαση για το έργο, που σημαίνει ότι εκτός από την χρηματοδότηση, η οποία ένα κομμάτι είναι βέβαια επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ, υπάρχει και η χρηματοδότηση από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για ένα μεγάλο κομμάτι του υπολείπου ποσού. Είναι μια επένδυση της τάξης 370 εκατομμυρίων. Οπότε πλέον ταυτόχρονα μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες θα ολοκληρωθούν και οι συμβάσεις με τους αναδόχους του έργου και θα είμαστε έτοιμοι πλέον να ξεκινήσουμε τις προετοιμασίες, την προπαρασκευή για την κατασκευή του έργου. Να μιλήσουμε και λίγο γενικότερα για το χρονοδιαγράμμα, να δούμε δηλαδή την μεγάλη εικόνα. Θα ακολουθήσει καινούριο market test στην πορεία του χρονοδιαγράμματος? Θα αλλάξει κάτι, για παραδείγματος χάρη, στο χρονοδιάγραμμα της πορείας υλοποίησης? Θα γίνει πιο γρήγορα, με λίγα λόγια? Η εμπορική βιωσιμότητα του έργου είναι εξασφαλισμένη ήδη με το market test το οποίο κάναμε πέρσι. Αυτό λοιπόν δεν θα επηρεάσει να καθυστερήσει, να επισπεύσει την υλοποίηση του έργου. Η υλοποίηση του έργου τώρα πλέον εξαρτάται καθαρά από την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής και την παράδοση του πρωτού τερματικού σταθμού. Δεν μπορώ να πω για επιτάχυνση, νομίζω όμως ότι το σημαντικότερο είναι ότι είμαστε πλέον μέσα με πολύ μεγάλη ασφάλεια μέσα στο χρονοδιάγραμμα το οποίο είχαμε πει, δηλαδή για την ολοκλήρωση του σταθμού μέσα στο 2023 και την θέση του σε λειτουργία, που γίνουν και τα απαραίτητες έλεγχοι και τεστ μέσα στο 2023. Από εκεί και πέρα βέβαια κινούμαστε συνεχώς εμπορικά, δεν σταματάμε, προσπαθώντας να διευρύνουμε το φάσμα των χρηστών, των εταιριών, οι οποίες θα έρθουν να χρησιμοποιήσουν τερματικό σταθμό. Ήδη, όπως γνωρίζετε, έχουμε 10 μακροχρόνιους χρήστες και βεβαίως προσπαθούμε αυτή τη λίστα των χρηστών να την επαυξήσουμε. Να περάσουμε και στο γεωστρατηγικό κομμάτι της Αλεξανδρούπολης. Όλοι ξέρουμε ότι τα τελευταία περίπου ένα χρόνο έχουν συσφίξει σχέσεις με την Αμερική, ειδικά με την αλλαγή του Προέδρου. Έχουμε δει το ενδιαφέρον των Αμερικανών για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Αυτό θα βοηθήσει οι σχέσεις αυτές που έχουμε, οι βελτιωμένες σχέσεις με τη ΣΥΠΑ, θα βελτιώσουν καθόλου την ενίσχυση του project αυτού? Νομίζω ότι, καταρχήν να πάω ένα βήμα πίσω, να πω ότι αν διαβάσει κανείς την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα δει και την δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Επιτρόπου για θέματα ανταγωνισμού, της Μαγκρέτε Βεστάγκερ, σε σχέση με τη στρατηγική σημασία και πόσο σημαντικό είναι αυτό το έργο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μην μιλάμε μόνο για το θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ότι βεβαίως η Αμερικανική πλευρά στήριξε και στηρίζει το έργο αυτό, όπως και πολλά άλλα έργα που αναπτύσσονται στην περιοχή, το TAP και τους διασυνδετήριους αγωγούς με την Βουλγαρία-Σερβίας και τώρα τον διασυνδετήριο μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας. Η ουσία είναι ότι με τον τρόπο αυτόν προβάλλεται και προκρίνεται ο ανταγωνισμός, η διαφοροποίηση των πηγών αλλά και των οδών πορείας και διέλευσης φυσικού αερίου. Να πούμε ότι εμείς θεωρούμε, και νομίζω ότι αυτό το συμμερίζονται πλέον όλοι στην ελληνική πολιτεία αλλά και ευρύτερα, ότι το έργο ενισχύει και την εθνική ασφάλεια της χώρας, διότι γίνεται σε μια ευαίσθητη περιοχή όπως καταλαβαίνετε, και νομίζω ότι προφυλάσσει και θωρακίζει την οικονομική και κατά συνέπεια την εθνική μας ασφάλεια. Η υποστήριξη που έχει το έργο, όχι μόνο είπαμε από πλευράς Αμερικανικής αλλά και από πλευράς
Ευρωπαϊκής Ένωσης οπωσδήποτε δίνει μια μεγάλη διάσταση και μια προοπτική σημαντικής ανάπτυξης. Μην ξεχνάμε ότι το έργο απευθύνεται σε μια ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Θα έχετε ασφαλώς διαβάσει για τη συμφωνία που έχουμε κλείσει και το ενδιαφέρον της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά δεν είναι μόνο εκεί, υπάρχει και πιο πέρα ενδιαφέρον και από τα Δυτικά Βαλκάνια ενδιαφέρον, άρα είναι το έργο αγγίζει μια πολύ μεγάλη περιοχή και βέβαια μια περιοχή η οποία έχει ακόμη πολύ μεγάλη προοπτική ανάπτυξη στο κομμάτι του φυσικού αερίου. Άρα αυτό σημαίνει ότι και το έργο θα έχει και σημαντική προοπτική ανάπτυξη, αλλά και πολύ σημαντικό χρόνο ζωής. Παράλληλα με το έργο του τερματικού σταθμού του LNG, θα υπάρχουν άλλες επενδύσεις που θα υλοποιηθούν, είτε συνδεδεμένες με το έργο, είτε ανεξάρτητες. Νομίζω ότι και αυτές είναι γνωστές, ή τουλάχιστον οι περισσότερες από αυτές. Στην περιοχή της βιομηχανικής ζώνης της Αλεξανδρούπολης ήδη έχει εγκριθεί, έχει πάρει άδεια, έχουν εγκριθεί και οι περιβαλλοντικοί όροι μιας νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, η οποία και αυτή εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη για λειτουργία προς το τέλος του 2023. Αυτή λοιπόν η μονάδα θα είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός καταναλωτής, ας το βάλουμε εντός εισαγωγικών, για το διπλωτό τερματικό σταθμό. Επίσης υπάρχουν και προγραμματίζονται και άλλες σημαντικές ενεργειακές επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή της Τράκης, που και αυτές δίνουν μια σημαντική προοπτική στον τερματικό σταθμό. Κύριε Σημείο, θα ήθελα να σας κάνω και δύο ερωτήσεις τώρα, αν μου επιτρέπετε, τις οποίες μου τις κάνουν οι πολίτες όταν με βρίσκουν στον δρόμο. Καταλαβαίνετε, υπάρχει μια επαφή. Η πρώτη από αυτές είναι αν θα. Αυτό που ρωτάνε ουσιαστικά οι θρακιώτες είναι αν θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας μέσω αυτού του έργου. Φυσικά. Φυσικά. Αυτό το έχουμε πει και δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Mm-hmm. Οι συνολικές θέσεις εργασίας. Καταρχήν υπάρχει μια κατασκευαστική περίοδος, η οποία πάντοτε την κατασκευαστική περίοδο υπάρχουν περισσότερες, δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας, όπως ξέρετε. Αλλά εμείς θα αναφερθούμε στην περίοδο λειτουργίας του έργου. Η περίοδος λειτουργίας του έργου θα απασχολήσει, νομίζω, σε μόνιμη βάση, δεν λέω σε περιστασιακή. Εκτιμώ περί τα 100 άτομα, είτε αυτά να εργάζονται πάνω στον πλωτό σταθμό, είτε σε εργασίες και σε δραστηριότητες μάλλον συναφείς που έχουν να κάνουν με πλωτές υπηρεσίες, με συνεργεία, με συντήρηση, με εστίαση και στο ευρύτερο φάσμα που χρειάζεται υποστήριξη ο πλωτός τερματικός σταθμός. Και η δεύτερη ερώτηση, λοιπόν, κύριε Αντιπρόεδρε, είναι σχετικά με την ασφάλεια του περιβάλλοντος. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ανησυχούν αν όλες αυτές οι υποθαλάσσιες διεργασίες που θα γίνουν θα διατηρήσουν την υποθαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης ασφαλή. Να μην ανησυχούν καθόλου. Καταρχήν, προφανώς υπάρχουν εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι, αυστηρότατοι σε αυτό το χώρο, που έχουν λάβει υπόψη μέχρι και την. Δηλαδή, έχει ληφθεί υπόψη. Για να καταλάβετε και αν θα υπάρχει όχληση θορύβου προς οποιοδήποτε σημείο της ακτής. Που μιλάμε για ένα τερματικό το οποίο θα είναι 17,5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την Αλεξανδρούπολη. Είναι σε μεγάλο βάθος και σε μεγάλη λεπτομέρεια. Συνεχώς ανανεώνονται οι περιβαλλοντικές μελέτες, οι περιβαλλοντικές υποχρεώσεις. Ξέρετε ότι πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εφαρμόσει και εφαρμόζει εξαιρετικά αυστηρούς κανονισμούς και οδηγίες για το περιβάλλον. Σε όλα αυτά ακολουθούμε πιστά. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία και δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία. Θεωρώ ότι είναι ένα έργο με, ας μην πω μηδενικό, αλλά θα πω ελαχιστότατο αποτύπωμα περιβαλλοντικό στην περιοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Σιφτέν. Να είστε καλά.
Άγνωστος δράστης προσποιούμενος γιατρό επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη σε χωριό του Εύρου και με το πρόσχημα ότι η εγγονή της ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό. Της ζήτησε χρήματα προκειμένου να πραγματοποιηθεί άμεση ιατρική επέμβαση. Η ηλικιωμένη πίστηκε και του έδωσε 2.000 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, οδρούν οι επιτίδοι, καταφέροντας να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες, προειδοποιούν οι τοπικές αρχές. Για τη δράση των επιτίδιων στον Εύρο ενημέρωσαν τους πολίτες μέσω του διαδικτύου ο αντιδήμαρχος Φερών Δημήτρης Κολγιώνης και ο πρώην αντιδήμαρχος Φερών Νίκος Γκότσης. 2.000 ευρώ ήταν η λία επιτίδιων δραστών, οι οποίοι κατάφεραν να εξαπατήσουν ηλικιωμένοι σε χωριό του Εύρου. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, το οποίο εξέδωσαν οι αστυνομικές αρχές, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την ταυτοποίηση αγνώστων μέχρι στιγμής δραστών, οι οποίοι εξαπάτησαν ηλικιωμένοι. Συγκεκριμένα, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με την παθούσα, προσποιούμενος τον γιατρό και με το πρόσχημα ότι η εγγονή της ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό. Τη ζήτησε χρήματα προκειμένου να πραγματοποιηθεί άμεση ιατρική επέμβαση. Με αυτόν τον τρόπο, ο δράστης έπεισε την ηλικιωμένη να εναποθέσει εξωτερικά της οικίας της μέσα σε σακούλα το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ, όπου μετέβη άγνωστη δράστηδα και τα παρέλαβε, ενώ στη συνέχεια διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Για την δράση επιτίδιων στον Εύρο ενημέρωσαν τους πολίτες μέσω του διαδικτύου ο αντιδήμαρχος Φερών Δημήτρης Κολγιώνης, καθώς και ο πρώην αντιδήμαρχος Φερών Νίκος Γκότσης. Μετά από ενημέρωση που είχα από το αστυνομικό τμήμα Φερών, μου αναφέρθηκε ότι συνεχίζονται τις τελευταίες ώρες τηλεφωνικές επικοινωνίες σε ηλικιωμένους με σκοπό την ίσπραξη χρημάτων. Παρακαλώ τους συνδημότες μου να μην ενδίδουν και να ενημερώνουν άμεσα την αστυνομία. Δυστυχώς στην περιοχή μας είχαμε και περιστατικά εξαπάτησης, έγραψε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο Δημήτρης Κολγιώνης. Προσοχή, οι τηλεφωνικές απάτες σε ηλικιωμένους συνεχίζονται στην περιοχή μας. Για ό,τι περίεργο τηλέφωνο δέχεστε, να ειδοποιείτε αμέσως την αστυνομία. Όσοι έχετε γονείς και μένετε μακριά, επικοινωνήστε μαζί τους και ενημερώστε τους, έγραψε με τη σειρά του ο Νίκος Γκότσης και απαντώντας σε σχετικό σχόλιο έκανε γνωστό πως οι επιτίδοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν και φιλικό του πρόσωπο, αλλά ευτυχώς εκείνο πονηρεύτηκε. Αυτό ακριβώς ζητούν από τους πολίτες οι αστυνομικές αρχές, να απονηρεύονται όταν δέχονται τέτοιου είδους τηλεφωνήματα από αγνώστους και να καλούν αμέσως την αστυνομία. Πάντως, εκτός από ηλικιωμένους, οι επιτίδοι εξαπατούν και επιχειρηματίες. Σε άλλο περιστατικό, αυτή τη φορά στην Καβάλα, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με ιδιοκτήτη επιχείρησης, με τον οποίο συμφώνησε υποτιθέμενη αγορά προϊόντων αξίας 780 ευρώ. Κατά την επικοινωνία του, ο δράστης προφασίστηκε ότι κατέθεσε εκ παραδρομής 7.800 ευρώ, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στον παθόντα πλαστό αποδεικτικό μεταφοράς χρημάτων και του ζήτησε να δω επιστρέψει την υποτιθέμενη χρηματική διαφορά, καταφέροντας να τον εξαπατήσει και να του αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ. Μετά την καταγγελία του περιστατικού και τις έρευνες των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκε ότι ο τραπεζικός λογαριασμός που κατατέθηκαν τα χρήματα ανήκει σε ημεδαπό δράστη. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον εισαγγελέα. Για υβριδικό πόλεμο της Τουρκίας ενάντια στην Ελλάδα έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, σημειώνοντας πως εκατοντάδες μετανάστες που περνούν παράνομα τα σύνορα καταφέρουν και φτάνουν και στο γειτονικό νομό της Ροδόπης. Το φαινόμενο είναι έντονο τις τελευταίες εβδομάδες στις περιοχές των Σαπών και του Ιάσμου και οι αστυνομικοί που υπηρετούν σε αυτές τις περιοχές έχουν εξαντλήσει τα όρια τους, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε έξαρση είναι οι μεταναστευτικές ροές και στη Ροδόπη το τελευταίο διάστημα, με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης Στάθη Κατρανίδη να κάνει λόγο για εκατοντάδες μετανάστες που έχουν καταφτάσει στην περιοχή μας τις τελευταίες ημέρες. Ο κ. Κατρανίδης κατηγόρησε επίσης την Τουρκία για υβριδικό πόλεμο προς την Ελλάδα μέσω του μεταναστευτικού. Η μεταναστευτική κρίση κλιμακώνεται παραδοσιακά τους ερηνούς μήνες. Βεβαίως η ελληνική κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα οχύρωσης των συνόρων. Με αιχμή του δόρατος πάντα το αστυνομικό προσωπικό να. Για την αποτροπή και τη διείσδυση των παράτυπων μεταναστών στο ελληνικό έδαφος. Όμως, επειδή ο υβριδικός πόλεμος της γείτονος χώρας κατά της Ελλάδας συνεχίζεται αμύωτα, εκατοντάδες μετανάστες αυτές τις μέρες πραγματικά καταφέρνουν και καταφτάνουν στον νομό Ροδόπης. Άρα η πληροφορία σας είναι ακριβής. Οι αστυνομικοί που υπηρετούν ειδικότερα... Δηλαδή αυτά που μας λένε, παρέα 30 ατόμων, παρέα άλλοι 30 ατόμων στα ορεινά και ούτω καθεξής, ισχύουν τα περισσότερα από τέτοια. Και το επιβεβαιώνω. Να. Μου τα μεταφέρουν τα μέλη μου που υπηρετούν ειδικότερα στα τμήματα συνολικής φύλαξης Σαπών και Ιάσμου.
οι οποίοι συνάδελφοι ξεπερνούν καθημερινά τα φυσικά τους όρια και μάχονται κατά του οργανωμένου εγκλήματος αυτού της διακίνησης των ανθρώπων. Mm-hmm. Και να ξέρετε ότι η διακίνηση των λάθρομεταναστών αποτελεί και επικερδέστερη εγκληματική δραστηριότητα από εκείνη και τις διακίνησεις των ναρκωτικών. Mm-hmm. Και να γνωρίζουν οι ακροατές σας ότι εμπλέκονται και επικίνδυνοι κακοποίοι. Mm-hmm. Μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Ως προς τις διακινήσεις, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης επαναδιατύπωσε την πραγματικότητα. Δηλαδή, πως γίνονται με επικίνδυνο τρόπο, καθώς προκειμένου να διαφύγουν τις συλλήψεις, οι διακινητές αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες και υπάρχει κίνδυνος ανά πάσα στιγμή για ατύχημα, όπως είπε. Καθημερινά γίνονται καταδιώξεις. Προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη, οι διακινητές αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Υπάρχει κίνδυνος ανά πάσα στιγμή ατυχήματος. Βεβαίως οι έμπειροι συνάδελφοι τους ακολουθούν με μέτρα ασφάλειας ώστε να μην έχουμε τροχαίο ατύχημα. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, να ξέρετε, από τους αστυνομικούς να σταματήσουν στον νομό Ροδόπης τουλάχιστον η προώθηση των μεταναστών προς την ενδοχώρα. Θα ήθελα να σας κάνω κάτι γνωστό όμως, ναι, που είναι γνωστό σε εμάς στην αστυνομία και δεν ξέρω αν το γνωρίζουν οι ακροατές σας. Mm-hmm. Ότι η Τουρκία ως πρώτη χώρα υποδοχής προσφύγων και μεταναστών υποχρεούται βάσει του διεθνούς δικαίου να αναλαμβάνει η ίδια την εξέταση των αιτημάτων διεθνούς προστασίας. Σταθερή αποκλιμάκωση εξακολουθεί να καταγράφει το τρίτο κύμα του κορονοϊού, όπως προκύπτει από το σύνολο των βασικών επιδημιολογικών δεικτών και τα στοιχεία που δημοσιοποιεί καθημερινά ο ΕΟΔΗ. Συνολικά τα κρούσματα σήμερα ήταν 394. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατεγράφησαν 5 κρούσματα, 2 στη Θάσο και την Καβάλα και 1 στην Ξάνθη. Ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΗ το Σάββατο 19 Ιουνίου 394 νέα κρούσματα κορονοϊού στην χώρα μας, εκ των οποίων τα 4 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισοδού της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων ανέρχεται σε 418.095, εκ των οποίων το 51,2% αφορά άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 24 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 933 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 20. Ενώ από την έναρξη της πανδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.534 θάνατοι. Το 95,2% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 301. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών. Το 85% έχει υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.609 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της Επικράτειας είναι 63. Ο μέσος όρος εισαγωγών του 7 ημέρου είναι 73 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι τα 43 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι τα 78 έτη. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατεγράφησαν συνολικά 5 κρούσματα, από 2 στη Θάσο και στην Καβάλα και 1 στην Ξάνθη. Η μετάλλαξη Δέλτα που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ινδία είναι πολύ ενθεκτικότερη στην πρώτη δόση του εμβολίου, όχι όμως και στη δεύτερη, τόνισε ο επικεφαλής του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Παναγιώτης Αρκουμανέας, το Σάββατο, εκτιμώντας ότι τις επόμενες εβδομάδες δεν θα χρειάζονται πια οι μάσκες σε ανοιχτούς χώρους. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ είπε σε συνέντευξή του στον Sky 100,3 ότι είναι λογικό να γίνεται παγκοσμίως η κουβέντα για τη μετάλλαξη Δέλτα, βλέποντας και την αύξηση κρουσμάτων στη Βρετανία. Εξήγησε μάλιστα ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, η μετάλλαξη Δέλτα περιορίζει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων στο 35% με μία δόση. Και με τις δύο δόσεις όμως φαίνεται ότι πλησιάζει το 90%. Επιτηρούμε τις μεταλλάξεις και πλέον ελέγχουμε όλους όσοι εισέρχονται από τη Βρετανία, δηλαδή ελέγχονται ανεξαιρέτως ολόκληρες οι πτήσεις από τη Βρετανία και όχι δειγματοληπτικά κάποιοι ταξιδιώτες, πρόσθεσε ο κύριος Αρκουμανέας. Προέβλεψε μάλιστα ότι θα είναι σύντομα που θα βγάλουμε τις μάσκες σε εξωτερικούς χώρους. Φαίνεται ότι τις επόμενες εβδομάδες θα βγάλουμε όλοι τις μάσκες, τόνισε. Ωστόσο, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να εμβολιαστούμε όλοι. Να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Κύθνου, όπου έχουν εμβολιαστεί οι κάτοικοι στο 90%, υπογράμμισε ο επικεφαλής του ΕΟΔΗ. Αντιδρούν στο νέο αθλητικό σχέδιο νόμου τα μέλη της συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Όπως σημειώνουν στο ψήφισμά τους, η εξίσωση πτυχίων προγραμμάτων σπουδών τετραετούς φοίτησης με τα χείριθμα σεμινάρια που παρέχονται από ιδιωτικούς μη εκπαιδευτικούς φορείς όπως η ΕΠΟ και μάλιστα με καταβολή διδάκτρων αποτελεί υποβάθμιση για την ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας.
την αντίθεσή τους σε διατάξεις του νέου σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού», διατάξεις εναρμόνισης με ολιστική μελέτη FIFA-UEFA για το ποδόσφαιρο και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου, λειτουργική ενίσχυση εθνικού οργανισμού καταπολέμησης ντόπινγκ, αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου προπονητών αθλημάτων και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας, εκφράζουν τα μέλη της συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Σε ψήφισμά τους, τα μέλη του συλλογικού οργάνου του τμήματος αναγνωρίζουν αρχικά πως το προτινόμενο νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες, αν και επιδέχονται βελτιώσεων, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, καθορίζοντας τα προσόντα, την εκπαίδευση και τις κατηγορίες προπονητών. Ορθώς με τον προτινόμενο νόμο ορίζονται από το κράτος τα επαγγελματικά δικαιώματα της κάθε κατηγορίας προπονητών, αναγνωρίζοντας μάλιστα ως ανώτερης επαγγελματικής αξίας τα πανεπιστημιακά πτυχία των τμήματων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε όλα τα αθλήματα. Από την παραπάνω γενική πρόβλεψη του νομοσχεδίου φαίνεται όμως πως εξαιρείται το άθλημα του ποδοσφαίρου, γεγονός πως επέφερε και την αντίδραση της συνέλευσης του ΤΕΦΑ. Τα πανεπιστημιακά πτυχία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα σε αθλήματα πρέπει να αναγνωρίζονται ως τα ανώτερα πτυχία κατάρτισης προπονητών σε όλα ανεξαιρέτως τα αθλήματα, συμπεριλαμβανομένου και του ποδοσφαίρου, και να συνοδεύονται από τα ανώτερα δυνατά επαγγελματικά δικαιώματα προπονητή σε όλες τις αγωνιστικές κατηγορίες ανεξαρτήτως αθλήματος, σημειώνει αρχικά το ΤΕΦΑ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, για να αιτιολογήσει αναφορικά με τους λόγους της αντίδρασης, πως αντιβαίνοντας τις αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας και της αξιοκρατίας, το προτινόμενο νομοσχέδιο προβλέπει τα επαγγελματικά δικαιώματα των προπονητών ποδοσφαίρου, αντί να καθορίζονται με νόμο του κράτους, να καθορίζονται από ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, όπως η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Η διάταξη αυτή θα πρέπει να αποσυρθεί και να ισχύσει ό,τι προτείνεται για τους προπονητές των υπόλοιπων αθλημάτων, ξεκαθαρίζει η συνέλευση του τμήματος. Στο ψήφισμά της, η συνέλευση του ΤΕΦΑ υπογραμμίζει πως αποτελεί υποβάθμιση συνολικά για την ανώτατη εκπαίδευση της χώρας μας η ρύθμιση με την οποία προβλέπεται η εξίσωση πτυχίων προγραμμάτων σπουδών τετραετούς φοίτησης, τα οποία έχουν αξιολογηθεί και συμμορφώνονται με τις αρχές του πρότυπου ποιότητας της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, με ταχύρυθμα σεμινάρια που παρέχονται από ιδιωτικούς μη εκπαιδευτικούς φορείς όπως η ΕΠΟ και μάλιστα με καταβολή διδάκτρων. Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή ανεξαρτήτως επιπέδου, οι οποίοι ασχολούνται ως πρώτοι προπονητές σε σωματεία ή ακαδημίες στις κατηγορίες που συμμετέχουν σε αναπτυξιακά μη μοριοδοτούμενα πρωταθλήματα όλων των αγωνισμάτων, οφείλουν να έχουν εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και επιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, ξεκαθαρίζει το ΤΕΦΑ. Κλείνοντας το ψήφισμά της, η συνέλευση καλεί την κυβέρνηση πρώτον να κάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις των σχετικών άρθρων του νομοσχεδίου που θίγουν το κύρος και την υπόσταση της ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των αποφύτων των τμήματων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της χώρας. Δεύτερον, να αναγνωρίσει ότι οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητής στις αναπτυξιακές ηλικίες οφείλουν να έχουν ειδική επιστημονική παιδαγωγική κατάρτιση και στο άρθρο 37 παράγραφος Γ, καθώς και ως πρώτοι προπονητές σε σωματεία ή ακαδημίες στις κατηγορίες που συμμετέχουν σε αναπτυξιακά μη μοριοδοτούμενα πρωταθλήματα όλων των αγωνισμάτων, να προσθέτει την προϋπόθεση, εφόσον έχουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια ανάλογη με αυτή των αποφύτων ΤΕΦΑ. Τρίτον, να προβεί επιπρόσθετα στην πρόβλεψη συγκεκριμένων κυρώσεων για την παράνομη άσκηση επαγγέλματος προπονητή, διότι οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση σχετικά με το επάγγελμα του προπονητή θα αποτελέσει κενό γράμμα εάν η παράνομη άσκησή του δεν συνοδεύεται από σαφείς ρυθμίσεις επιβολής κυρώσεων, οι οποίες θα ορίζονται με καθορισμένες διαδικασίες και θα εφαρμόζονται από συγκεκριμένα όργανα και ελεγκτικούς μηχανισμούς. Και τέταρτον, να καθορίσει με σαφήνεια τις προϋποθέσεις συμμετοχής των αθλητών στις σχολές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καθώς και τις δυνατότητες μετάβασης σε ανώτερο επίπεδο προπονητή. Παραμένουμε στο θέμα μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συνδεθούμε μέσω βίντεο κλήσης με τον κύριο Βασίλη Γούργουλη, καθηγητή του ΤΕΦΑ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Σημαντικό αυτό το ζήτημα που πρόκειται να εξετάσουμε σήμερα. Βλέπουμε ότι το Υπουργείο Αθλητισμού, ο κύριος Αυγενάκης, ήταν ξεκάθαρη η στάση του απέναντι στο συγκεκριμένο αθλητικό σχέδιο νόμου. Και από ό,τι φαίνεται, έτσι πως δείχνουν τα πράγματα, πηγαίνουμε προς εξίσωση των πτυχίων των ΤΕΦΑ, μια σχολή τετραετούς φοίτησης με τα πτυχία τα οποία έρχονται από τα σεμινάρια. Έτσι, κάποια σεμινάρια τα οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι ξεκάθαρα και λίγων μηνών, έτσι δεν είναι? Δυστυχώς. Για πείτε μας λίγο τη θέση σας, τη δικιά σας ως καθηγητής του ΤΕΦΑ, αλλά και, συνολικότερα το ψήφισμα το οποίο εκδώσατε ως σχολή. Λοιπόν, καταρχήν αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Έχει πάρα πολύ θετικά στοιχεία, πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Όπως για παράδειγμα το ότι δίνει τη δυνατότητα στους πτυχιούχους του ΤΕΦΑ να δουλέψουν σε όλα τα επίπεδα προπονητή. Από το κατώτερο επίπεδο που θεσπίζεται, το γάμα επίπεδο, στο β και στο α και με δυνατότητα εξέλιξης από το ένα στο άλλο. Το αρνητικό είναι ότι ειδικά για την ειδικότητα του ποδοσφαίρου συμψηφίζονται τα πτυχία των ΤΕΦΑ που είναι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και σύμφωνα με τους νόμους του ελληνικού κράτους, την ανώτατη εκπαίδευση τη δίνουν τα ΑΕΗ. Παρ' όλα αυτά, έρχεται αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο δυστυχώς ψηφίστηκε, να δώσει στην ΕΠΟ, η οποία δεν είναι εκπαιδευτικός φορέας, να δώσει στην ΕΠΟ το δικαίωμα να δίνει ανώτερα επίπεδα από αυτά που δίνει το ελληνικό πανεπιστήμιο. Και μάλιστα έναντι διδάκτρων, τα οποία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα. Με το παρόν νομοσχέδιο, οι απόφοιτοι, οι πτυχιούχοι του ΤΕΦΑ με ειδικότητα ποδόσφαιρο θα παίρνουν UEFA Β. Υπάρχει μια διαβάθμιση στα πτυχία της UEFA. Με UEFA Β δουλεύεις στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Δεν δουλεύεις στις ανώτερες κατηγορίες. Για να ανέβεις, για να μπορέσεις να δουλέψεις σε ανώτερη κατηγορία, σε Super League κτλ., θα πρέπει να έχεις πτυχίο UEFA Α και UEFA Pro για να δουλέψεις σαν βοηθός ή σαν πρώτος προπονητής. Τα οποία κοστίζουν αρκετά. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας, αλλά για να πάρει κάποιος το UEFA Α θα πρέπει να παρακολουθήσει την αντίστοιχη σχολή της ΕΠΟ σε τρεις φάσεις και να πληρώσει 600 ευρώ, 3,618. Και για να πάρει το UEFA Pro πρέπει να παρακολουθήσει την αντίστοιχη σχολή σε δύο φάσεις, με 2.500 ευρώ την κάθε φάση. Αν κάνετε το άθροισμα είναι 6.800. Για να πάρει ένας πτυχιούχος του ΤΕΦΑ που έχει σπουδάσει σε ανώτατο ελληνικό ίδρυμα, που έχει δώσει πανελλήνιες, που έχει περάσει από όλη αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία, έχει χάσει 4 χρόνια από τη ζωή του παρακολουθώντας για την ειδικότητα του ποδοσφαίρου αποκλειστικά με το αντικείμενο του ποδοσφαίρου, δηλαδή να ασχολείται 312 ώρες και συνολικά στο πρόγραμμα σπουδών 1.600 ώρες περίπου. Μάλιστα. Και όλες αυτές οι ώρες ενασχόλησης με το άθλισμα και με την αθλητική επιστήμη εξισώνονται με κάποιες ώρες που δίνει η UEFA. Ένας μη εκπαιδευτικός οργανισμός έναντι διδάκτρων. Αυτό είναι απαξίωση όχι μόνο του ΤΕΦΑ, όχι μόνο των 5 ΤΕΦΑ της Ελλάδος. Είναι απαξίωση ολόκληρης της ανώτατης εκπαίδευσης. Τώρα γιατί μιλάτε, αυτό που συνέβη τώρα, μέσω αυτού του νομοσχεδίου, με την εξίσωση των πτυχίων ΤΕΦΑ με το UEFA Β και δίνοντάς τους το δικαίωμα να δουλέψουν μόνο στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, τους περιορίζει δηλαδή, αυτομάτως ανοίγουν οι ασκοί του αιώλου για να συμβεί αυτό οπουδήποτε. Βλέπετε, αν παρακολουθείτε, εννοείται ότι παρακολουθείτε το διαδίκτυο, ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια διάφοροι οργανισμοί που δίνουν πτυχία νομικής. Σιγά σιγά θα δίνουν ιατρικής. Και για να εξασκήσει κάποιος το επάγγελμά του, θα πρέπει να περάσει από μια τέτοια διαδικασία ανάλογη με αυτήν την οποία θα υποστούν οι φοιτητές, οι απόφοιτοι του ΤΕΦΑ, αν θέλουν να ανέβουν στην ανώτερη κατηγορία. Δηλαδή, γύρω... Νομίζω ότι είναι πρόκληση. Όπως είναι πρόκληση, επιτρέψτε μου να πω, γιατί μας πείραξε πάρα πολύ όλους τους πτυχιούχους ΤΕΦΑ και είμαστε αρκετοί, είμαστε κοντά σε 65.000. Μας πείραξε η δήλωση που έκανε ο Υφυπουργός ότι οι πτυχιούχοι ΤΕΦΑ είναι εκπαιδευτικοί, είπε. Είναι καθηγητές φυσικής αγωγής, δεν είναι προπονητές. Αυτό δήλωσε στην Ελληνική Βουλή προχθές και το άκουσε όλη η Ελλάδα. Και όλοι οι πτυχιούχοι που ήμασταν καρφωμένοι στις τηλεοράσεις και στο διαδίκτυο παρακολουθώντας τον. Παρόλα αυτά, με τα ιδρυτικά διατάγματα, προεδρικά διατάγματα των ΤΕΦΑ, όπως και του ΤΕΦΑ της Κομωτινής, μας παρέχεται αυτό το δικαίωμα. Και από τον αθλητικό νόμο του 99 ακόμη, για να πάρει κάποιος άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή από τη Γενική Γραμματεία, που είναι απαραίτητο για να δουλέψει κάποιος νόμιμα, έπρεπε να έχει πτυχίο ΤΕΦΑ. Με κύρια ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα. Πώς είναι δυνατόν να σου δίνει η Γενική Γραμματεία, το κράτος, να σου δίνει πτυχίο προπονητή
και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή, χωρίς εσύ να είσαι προπονητής με βάση τις σπουδές σου. Τυχαίνει να είμαι διευθυντής του τομέα της προπονητικής. Ναι. Έχουμε ειδικότητες που βγάζουμε εδώ και χρόνια από την ίδρυση του ΤΕΦΑ, προπονητές εξειδικεύονται με 2 χρόνια σπουδές πάνω στην ειδικότητά τους. Και όλα αυτά ενδεχομένως να ήταν μια αστοχία της στιγμής που θέλω να πιστεύω. Μάλιστα. Εγώ ήθελα, δηλαδή, με λίγα λόγια, κύριε καθηγητά, αυτό που μας λέτε είναι ότι αν κάποιος έχει γύρω στα 7-8 χιλιάδες ευρώ στην τράπεζα, μπορεί και πάει και εξισώνεται, έτσι, με έναν ο οποίος μόχθησε, πόνεσε για να πάρει ένα πτυχίο, έτσι. Με, όπως είπατε και εσείς, με μίνιμουμ 4 χρόνια, έτσι. Να πούμε μίνιμουμ, γιατί είναι, εντάξει, δεν τελειώνουν όλοι στα 4 χρόνια τη σχολή. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Τώρα, εσείς ως τμήμα ΤΕΦΑ του Δημοκρητίου, έχετε υπογράψει κάποιο ψήφισμα το οποίο έχετε στείλει στον Εμείς υπουργό. Υπογράψαμε. Συγκεντρώθηκαν οι κοσμήτορες και των 4 ΣΕΦΑ που είναι στην Ελλάδα. Μάλλον είναι 3 οι ΣΕΦΑ, γιατί τα Τρίκαλα δεν είναι ΣΕΦΑ, είναι ΣΕΦΑΑΔ. Έχουν και το τμήμα διατροφής μέσα, διαιτολογίας. Μαζεύτηκαν λοιπόν οι κοσμήτορες και μετά από γενικές συνελεύσεις των τμήματων βγήκε ένα ψήφισμα, ένα κοινό ψήφισμα, το οποίο δόθηκε στον Υφυπουργό. Και εμείς σαν τμήμα βγάλαμε ξεχωριστά το δικό μας ψήφισμα. Τι περιέχει αυτό, μπορείτε να μας πείτε? Αυτό το ψήφισμα περιέχει αυτά τα οποία σας είπα, ότι απαξιώνεται η ανώτατη εκπαίδευση εν γέννη, όχι μόνο το ΤΕΦΑ, δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα και δεν είναι μόνο πρόβλημα της ειδικότητας ποδοσφαίρου. Σήμερα είναι για το ποδόσφαιρο, αύριο θα είναι για το κολύμπι, για το μπάσκετ, για το οποιοδήποτε. Μετά θα είναι για την νομική, θα είναι για την ιατρική, θα είναι για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πειράζει, που ενοχλεί όλους τους πανεπιστημιακούς και όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα. Το δεύτερο στοιχείο στο οποίο έχουμε σταθεί στο ψήφισμα είναι αυτή η αδικία με τους πτυχιούχους ΤΕΦΑ με ειδικότητα ποδόσφαιρο, που εξισώνονται με σεμιναριακού τύπου εκπαίδευση, η οποία απαιτεί δίδακτρα μετά από 4 χρόνια σπουδές και μετά από ό,τι έχουν περάσει αυτά τα παιδιά και οι οικογένειές τους, έτσι. Γιατί έχουν στείλει, για παράδειγμα, από την Κρήτη τα παιδιά τους να σπουδάσουν στην Κομωτινή και έχουν εξοδέψει χιλιάδες ευρώ για αυτό το πτυχίο, το οποίο τώρα με μια μονοκονδυλιά ακυρώνεται. Επίσης, τα τμήματά μας, όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, περνάνε από μια διαδικασία πιστοποίησης. Εμείς περάσαμε σαν ΤΕΦΑ του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου, περάσαμε πιστοποίηση πριν από 2 χρόνια. Πριν από 1,5 χρόνο για την ακρίβεια. Και αξιολογηθήκαμε από εξωτερικούς αξιολογητές με άριστα 10 στα 10. Σε 10 σημεία αξιολόγησης πήραμε την ανώτατη δυνατή βαθμολογία. Αυτό απαξιώνεται. Και παρόλο που έχουμε ένα πρόγραμμα σπουδών και ένα τμήμα το οποίο πιστοποιήθηκε από εξωτερικούς αξιολογητές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού κράτους. Παρόλο που έχουμε λοιπόν αυτή την πιστοποίηση, την εσωτερική και εξωτερική μας αξιολόγηση, τα πτυχία μας ακυρώνονται. Και να σας ρωτήσω πάρα πολύ ευθέως, ποιος γονιός θα στείλει το παιδί του στο ΤΕΦΑ όταν δεν μπορεί να δουλέψει μετά από εκεί παρά μόνο σαν καθηγητής φυσικής αγωγής, που όλοι γνωρίζουμε τον ρυθμό με τον οποίο γίνονται οι διορισμοί? Μάλιστα. Θέλω να πιστεύω ότι θα αλλάξει, γιατί είναι κατάφορη αδικία. Θεωρείτε ότι... Κατάφορη αδικία όχι μόνο για τους πτυχιούχους ΤΕΦΑ με ειδικότητα ποδόσφαιρο. Επαναλαμβάνω, για ολόκληρη την ανώτατη εκπαίδευση της χώρας. Δεδομένου ότι πέρασε το, όπως είπατε και εσείς, το συγκεκριμένο αθλητικό νομοσχέδιο, θεωρείτε, κύριε Γούργουλη, ότι θα επηρεάσει τον αριθμό των εισακτέων φέτος, δεδομένου ότι, όπως είπατε και εσείς, πολλοί γονείς, πολλοί μαθητές, οι πολλοί υποψήφοι θα επιλέξουν μια πιο οικονομική λύση από ό,τι φαίνεται και μια πιο γρήγορη λύση? Θέλω να πιστεύω πως όχι. Αυτό θα ήταν τραγικό και για το ΤΕΦΑ και για την τοπική κοινωνία, για τη Θράκη γενικότερα. Οι προσπάθειές μας θα ενταθούν προς την κατεύθυνση του να υπάρξει κάποια τροποποίηση, κάποια τροπολογία, κάποια αλλαγή. Οι νόμοι γράφονται από κάποιους και από κάποιους ξαναγράφονται. Η προσπάθειά μας θα είναι να αλλάξουν αυτά τα επίμαχα σημεία. Το είπα και στην αρχή, ο νόμος είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Για να δουλέψεις πλέον σαν προπονητής, πρέπει να έχεις πάρει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Γενική Γραμματεία, όπως ίσχυε, αλλά θα πρέπει να ενταχθείς και σε ένα ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών,
Και από εδώ και πέρα θα υπάρχει ένας έλεγχος. Το επόμενο λοιπόν, το άλλο σημείο στο οποίο είχαμε σταθεί στο ψήφισμά μας είναι ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες κυρώσεις. Ναι, μεν δίνεται η δυνατότητα σε κάποιους να περάσουν από τη μία βαθμίδα στην άλλη, αλλά δεν υπάρχουν κυρώσεις για αυτούς που κάνουν τον προπονητή χωρίς να το δικαιούνται, που κάνουν παράνομη άσκηση του επαγγέλματός μας. Μάλιστα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο υπήρχε στο προηγούμενο νομοσχέδιο που είχε κατατεθεί από τον κύριο Βασιλιάδη και δεν πέρασε τελικά. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο άρθρο, το άρθρο 48, που προέβλεπε συγκεκριμένες ποινές. Επί παραδείγματι, αν κάποιος έκανε τον προπονητή είτε με σύμβαση είτε άτυπα, και αυτή ήταν η λέξη κλειδί, θα έπρεπε να πληρώσει 1.000 ευρώ πρόστιμο και ένα χρόνο φυλάκιση. Και αν το έκανε κατά συρροή, 5.000 ευρώ. Και δεν θα πλήρωνε μόνο αυτός, θα πλήρωνε και αυτός που τον προσέλαβε. Αυτές λοιπόν οι κυρώσεις πρέπει να μπουν στον νόμο, έτσι ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματά μας. Μπορώ εγώ να πάω να κάνω τον γιατρό? Έχετε, αν τον δίκιο, κάνω, έχετε δίκιο. Την επόμενη φορά θα με έχετε στο δελτίο σας σαν κατηγορούμενο. Έτσι είναι, κύριε Γουγουλή. Οπότε περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα, περιμένουμε λοιπόν τις απαντήσεις του κυρίου Αβγενάκη, να δούμε αν θα τροποποιηθεί τελικά ο νόμος. Οι αντιδράσεις είναι μαζικές. Περιμένουμε τα νεότερα, να δούμε αν πραγματικά θα αλλάξει, θα γίνει η τροποποίηση στον νόμο, γιατί όπως μας εξηγήσατε κι εσείς, είναι μια κατάφορη αδικία για όλους τους όσους έχουν πτυχίο τεφά στα χέρια τους. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και εγώ ευχαριστώ καλά που μου δώσατε το βήμα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Τη σχέση του κινηματογράφου και της φωτογραφίας θα αναλύσει ως ομιλητής στο πλαίσιο του φεστιβάλ Μικρού Μήκους, το οποίο διοργανώνεται στην Αλεξανδρούπολη, ο γνωστός δημιουργός και φωτογράφος Νάσος Ναλμάντης. Παράλληλα, φέτος προγραμματίζει την διοργάνωση εργαστηρίων φωτογραφίας σε συνεργασία με το Εθνολογικό Μουσείο της Θράκης. Για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί και ένα ειδικό εργαστήρι που θα αφορά την λήψη φωτογραφίας με τη χρήση φιλμ. Κινηματογράφος και φωτογραφία θα είναι το αντικείμενο της ομιλίας του δημιουργού και φωτογράφου Νάσου Ναλμπάντη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους που πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά στην Αλεξανδρούπολη, φέρνοντας ένα νέο θεσμό στην πόλη. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται το διάστημα 24 με 27 Ιουνίου στον γνώριμο χώρο του κινηματογράφου Φλίσβου. Θεωρώ μεγάλη τιμή αυτή που μου έγινε να μιλήσω για την φωτογραφία στον κινηματογράφο στο φεστιβάλ κινηματογράφου που ανοίγει στις 25, την Παρασκευή στις 25 Ιουνίου. Θα είναι στις 6.30 ώρα το απόγευμα και θα μιλήσω για τη σχέση της φωτογραφίας με τον κινηματογράφο, που πιστεύω είναι πολύ ενδιαφέρον για τους κινηματογραφόφιλους να καταλάβουν πραγματικά ποια είναι η σχέση ανάμεσα στα δύο οικαστικά αυτά μέσα. Η ομιλία θα ξεκινήσει με το πώς δημιουργήθηκε, πώς εφευρέθηκε η φωτογραφία, πώς εφευρέθηκε ο κινηματογράφος και την άμεση σχέση που έχουν, και μετά θα δούμε στην πορεία το πώς εξελίχθηκε αυτή η σχέση και το πώς το ένα επηρεάζει το άλλο και ακόμη και πάρα πολλούς καλλιτέχνες που δημιουργούς που μεταπηδούν από το ένα είδος στο άλλο. Παράλληλα, φέτος προγραμματίζεται η διοργάνωση εργαστηρίων φωτογραφίας στο πλαίσιο συνεργασίας του Νάσου Ναλμπάντη με το Εθνολογικό Μουσείο της Θράκης. Μάλιστα, για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί ειδικό διήμερο εργαστήρι που θα αφορά στην λήψη φωτογραφίας με τη χρήση φιλμ. Κάνουμε τα μαθήματα φωτογραφίας παίδευση στο Εθνολογικό Μουσείο που αφορούν έφηβους και ενήλικους με μεγάλη επιτυχία και είναι μεγάλη μου χαρά που γίνονται αυτά τα μαθήματα. Έτσι θα ξεκινήσουμε και φέτος στις 1 Οκτωβρίου, όπως κάθε χρονιά. Όμως έχω να ανακοινώσω και κάτι άλλο, κάτι που γίνεται πρώτη φορά στην πόλη, ένα workshop που θα γίνει τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, πάλι σε συνεργασία με το Εθνολογικό Μουσείο, και αφορά τη φωτογραφία με φιλμ, την κλασική φωτογραφία με φιλμ και το σκοτεινό θάλαμο. Θα είναι ένα διήμερο με όλα τα προβλεπόμενα μέσα για τον ιό, ασφάλειας και υγιεινής, και θα αφορά τη λήψη φωτογραφιών στην πόλη μας, κτηρίων και μνημείων τα οποία είναι έτσι πολύ σημαντικά. Μετά θα εμφανίσουμε αυτό το φιλμ και θα το εκτυπώσουμε με τους παλιούς τρόπους του σκοτεινό θάλαμο. Να σημειωθεί πως αυτό το διάστημα είναι σε εξέλιξη η έκθεση φωτογραφίας του Νάσου Ναλμπάντη στο καφέ Alter Ego στην Αλεξανδρούπολη. Σχήμα και φόρμα είναι ο τίτλος της έκθεσης και αφορά τοπία της πόλης. Το οποίο
πρωτοτυπεί και πάλι, φτιάχνει ένα gallery wall, στο οποίο θα εκτίθονται έργα οικαστικών. Και είχα την τιμή να είμαι ο πρώτος που έβαλε εκεί η έκθεσή του για κοντά 2 μήνες. Πήγε πάρα πολύ καλά, ο κόσμος ήρθε και τους άρεσε αρκετά. Αυτή η κίνηση είναι πολύ σημαντική, είναι μια μικρή όαση τέχνης στην πόλη μας. Η έκθεση είχε θέμα σχήμα και φόρμα, αφορά καθαρά ένα αστικό τοπίο, ένα τοπίο πόλης δηλαδή, το οποίο εγώ το βλέπω με τη δική μου ματιά, προσπαθώντας τις περισσότερες φορές να το εναρμονίσω και με τον άνθρωπο. Υπερψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο και η κατάργηση των κλουβιών στην κτηνοτροφία μέχρι το 2027. Όπως αναφέρεται, υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι αντί της εκτροφής σε κλουβιά και εφαρμόζονται με επιτυχία σε ορισμένα κράτη-μέλη. Βέβαια, θα πρέπει αυτά τα εναλλακτικά συστήματα να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο και να εθαρρυνθεί η εφαρμογή τους σε κρατικό επίπεδο. Ανταποκρινόμενο σε σχετικό αίτημα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών End the Cage Age, το Ευρωκοινοβούλιο ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την απαγόρευση της εκτροφής σε κλοβούς στην κτηνοτροφία, πιθανώς από το 2027, μετά από την απαραίτητη μεταβατική περίοδο και μετά από εμπεριστατωμένη επιστημονική αξιολόγηση. Οι ευρωβουλευτές εξέδωσαν σχετικό ψήφισμα με 558 ψήφους υπέρ, 37 κατά και 85 αποχές. Υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι αντί της εκτροφής σε κλοβούς και εφαρμόζονται με επιτυχία σε ορισμένα κράτη-μέλη, αναφέρουν οι ευρωβουλευτές, και προσθέτουν πως πρέπει αυτά τα εναλλακτικά συστήματα να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο και να ενθαρρυνθεί η εφαρμογή τους σε κρατικό επίπεδο. Προκειμένου όμως να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους κτηνοτρόφους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν ότι χρειάζεται ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο σταδιακός τερματισμός της χρήσης κλοβών θα πρέπει να βασίζεται σε προσέγγιση αναζωικό είδος, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των διαφόρων ζώων και διασφαλίζοντας ότι όλα διαθέτουν συστήματα στέγασης που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, σημειώνεται στο ψήφισμα, καθώς και ότι πριν από τις όποιες νομοθετικές αλλαγές, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πρέπει να έχουν στην διάθεσή τους μια επαρκή μεταβατική περίοδο συνοδευόμενη από την κατάλληλη στήριξη. Η στήριξη αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κατάρτισης, κίνητρα και χρηματοδότηση, προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των αγροτών και να αποτραπεί η μετεγκατάσταση της αγροτικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μέρη όπου τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων είναι χαμηλότερα από εκείνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά επίσης μια πιο ολοκληρωμένη πολιτική τροφίμων για την στήριξη της μετάβασης προς ένα βιωσιμότερο σύστημα τροφίμων, αλλά και για να αποτραπεί η εγκατάλειψη της κτηνοτροφικής παραγωγής από μικρομεσαίους επαγγελματίες στον χώρο και να σταματήσει η περαιτέρω συγκέντρωση αγροτικών εκμεταλλεύσεων στα χέρια των λίγων μεγάλων. Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, μια δίκαιη εμπορική πολιτική που διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού αποτελεί προϋπόθεση για υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει συνεπώς να επικεντρωθούν περισσότερο στην θέσπιση αποτελεσματικών ελέγχων και τελωνιακών ελέγχων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα εισαγόμενα αγροδιατροφικά προϊόντα πληρούν τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καλή διαβίωση των ζωικών ειδών. Δια του ψηφίσματος ζητείται επίσης όλα τα ζωικά προϊόντα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παράγονται σε πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένη της χρήσης συστημάτων εκτροφής χωρίς κλοβούς και οι υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες να επαναξιολογηθούν, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τηρούνται τα ίδια πρότυπα τόσο όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων, όσο και την ποιότητα των προϊόντων. Καλείται δε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει την καλή μεταχείριση των ζώων σε διεθνές επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών End the Cage καταχωρήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 5 Σεπτεμβρίου του 2018. Μέχρι την υποβολή της είχε συγκεντρώσει σχεδόν 1,4 εκατομμύρια υπογραφές από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός είχε συγκεντρωθεί σε 18 κράτη-μέλη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο Σαββατοβράδυ.